Χθες, μέσα από την εκπομπή μας, μιας και μιλάμε για μια μεγάλη διάσταση ενός πολύ πολύ ζεστού θέματος και μιας για πρώτη φορά αποκάλυψης από τον Ιάσονα Μανδυλά με μπόλικη αγάπη αλλά και ανακούφιση σημαντικών θεμάτων, ήταν αυτή η δήλωση που νομίζω ότι αν έμπαινε σε, πώς το λένε, σε εισαγωγικά θα ήταν «Είμαι ο Ιάσονας Μανδυλάς και είμαι ομοφυλόφιλος». Δεν θα έπρεπε να μπαίνει σε εισαγωγικά, είναι όμως μια τοποθέτηση. Και με αυτή την αφορμή τον καλωσορίζω σήμερα κοντά μου, γιατί σας είχα πει μέρες πριν πόσο πολύ θέλω να τον γνωρίσω. Τραγουδιστής, performer, ένα ταλέντο, ένας ωραίος άνθρωπος. Είναι σήμερα κοντά μας. Ας τον υποδεχθούμε. Έλα ρε, γεια σου, να. Καλώς όρισες. Χαιρετιόμαστε. Το κάνουμε εμείς και μετά βάζουμε τις οπτικά. Δεν ξέρω κι εγώ πώς τι πρέπει να κάνω. Άσε με, μωρέ, τι να σου πω. Καλώς τον. Γεια σου, γεια σου. Καλημέρα. Καλώς όρισες την παρέα μας. Καλώς όρισες κοντά μας. Λοιπόν, με μια μεγάλη διάσταση τη χθεσινή σου συνέντευξη, νομίζω ότι μπορείς να την καταλάβεις. Ναι. Φαντάζομαι ότι τα μηνύματα θα ήταν πολλά. Θα το πεις. Έπαιξες. Όμως είμαι βέβαιη, κρίνοντας και από το χαμόγελο και την ενέργειά σου, ότι ήταν όλα θετικά, ζεστά και όμορφα. Δίνοντας, αν θέλεις, δύναμη σε πολύ κόσμο εκεί έξω. Χαίρομαι όντως που πήρε τη διάσταση που πήρε. Υπήρχαν πάρα πολλά και θετικά και αρνητικά σχόλια. Εμένα με αφορά περισσότερο ότι άγγιξε πολλούς ανθρώπους και ότι ακούστηκε η ιστορία μου και η αλήθεια μου, ευελπιστώντας έτσι ότι θα αλλάξω τη ζωή και ενός ανθρώπου εκεί έξω. Τι εμένα αυτό εμένα μου αρκεί. Αυτό ήθελα και εγώ να ρωτήσω. Γράφτηκαν πολλά, δηλαδή, αλλά και γιατί και τι μας νοιάζει και γιατί μας το λες και σιγά και δεν το ξέραμε και δεν και δεν και δεν. Μην μείνεις εκεί. Και γιατί, όχι, εκεί μένω. Με προβληματίζει, δεν με ενοχλεί ούτε με αγγίζει. Το θέμα είναι ότι υπήρξαν, έχεις δίκιο. Ναι, ότι υπήρξαν. Δείχνουν πράγματα. Οπότε κοινωνικά. Λες, τελικά μας αφορά και τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι πρέπει να μιλάμε και μέχρι να σταματήσουν να υπάρχουν παιδιά και έξω που δέχονται bullying στο σχολείο, στη δουλειά, στο δρόμο. Θα πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να βγαίνουμε και να μιλάμε, να παίρνουμε αυτή την πολυπόθετη βαθιά ανάσα. Και να το κάνουμε. Όπως ακριβώς έκανες και εσύ στη συνέντευξη, ναι. Όπως και ακριβώς έκανες μετά. Τοποθέτησή σου. Ναι, νομίζω ότι και μετά ήθελα έτσι να γράψω το κείμενο, να το πω και στο Instagram αυτό το χαζό λίγο με το πώς που γίνεται, αλλά πλέον έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Και δεν είναι χαζό, είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό.